Ο κύριος Αλέξης Άγριος, Εθνική Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρίτων. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Να μείνω στο Αλέξης και όχι στο Άγριος, που νομίζω ότι το Άγριος είναι μόνο σαν όνομα. Έτσι. Δεν είναι όνομα και πράγμα. Όχι όνομα και χάρη και πράγμα, έτσι. Όνομα και μη χωριό που λέτε. Αλέξη, σε συναντήσαμε στην αποστολή της Αλεξάνδρας στην Πάτμο, που έχει καφέ εστιατόριο στο λιμάνι στη Σκαλά. Ακριβώς. Από το βουνό στη θάλασσα και το αντίστροφο. Τον αφήσαμε στην Πάτμο. Πώς το κάνεις τώρα αυτό, 6 μήνες εκεί, 6 μήνες εδώ? Κάπως έτσι. Πηγαίνω, έρχομαι συνέχεια. Εντάξει, νομίζω ότι είμαι ευλογημένος γιατί καταφέρνω να βρίσκομαι σε πολύ όμορφα μέρη τις καλές τους εποχές. Δηλαδή το καλοκαίρι με δίπλα στη θάλασσα και το χειμώνα είμαι στο τοπίο εδώ που βλέπετε, που παρόλες τις δυσκολίες που περνάμε μας γεμίζει χαρά και ευχαρίστηση. Οπότε νιώθουμε τυχεροί. Υπέροχες εικόνες. Το όστρωσε για τα καλά. Νομίζω ότι κάποιος κάνει πλάκα στους λάτρεις των χειμερινών σπορ που περιμένουν κάθε χρόνο, κάθε χειμώνα να κάνουν τα αγαπημένα τους αθλήματα. Και δεν έριχνε. Και φέτος που δεν μπορούν, έχει σε όλα τα χιονοδρομικά της Ελλάδας ρίξει χιόνι. Ακριβώς. Νομίζω ότι διάβασα ένα εύστοχο σχόλιο από έναν φίλο χιονοδρόμο τις προηγούμενες μέρες ότι είναι ο νόμος του Μέρφη στην απόλυτη εφαρμογή του. Έτσι, δυστυχώς. Οπότε αυτό ήταν πολύ εύστοχο γιατί φέτος δυστυχώς έχουμε χιόνι από πολύ νωρίς, έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες. Αλλά η πανδημία δεν μας επιτρέπει να έχουμε λειτουργία. Είναι κρίμα αυτό, είναι κρίμα. Να σου κάνω την κλασική ερώτηση, Αλέξη. Θάλασσα ή βουνό? Τώρα είναι δύσκολο, γιατί, αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι από τα Καλάβρητα, η καταγωγή μου, το βουνό είναι μεγάλη αγάπη, οπότε νομίζω ότι πάω προς το βουνό περισσότερο. Και στην Πάτμο πώς βρέθηκες? Στην Πάτμο βρέθηκα από έναν φίλο ο οποίος είχε το κατάστημα εκεί πέρα. Ήμασταν παιδικοί φίλοι και έτσι ανοίξαμε μαζί το κατάστημα στην Πάτμο. Τέλεια, τέλεια, μια χαρά. Τώρα εκεί είσαι ολομόναχος δηλαδή και τις επόμενες μέρες μέχρι τις γιορτές πλήρης ερημιά? Εδώ υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα προσωπικό ασφαλείας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις, οπότε πρέπει να τις συντηρούμε, να προσέχουμε στις χιονοπτώσεις κτλ. Το υπόλοιπο προσωπικό βρίσκεται στην αναστολή και περιμένουμε και ευελπιστούμε σε αισιόδοξα μηνύματα για το αν θα μπορούμε να έχουμε μια λειτουργία τον Ιανουάριο. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι θεωρούμε ότι είναι εφικτό, καθώς η χιονοδρομία είναι ένα σπορ το οποίο είναι πάρα πολύ ασφαλές. Τηρείτε τις αποστάσεις. Ο κόσμος ακριβώς έχει πολύ παραπάνω από τις αποστάσεις που έτσι επιζητούμε. Φοράμε πάντα μάσκα, φοράμε γάντια, οπότε νομίζω ότι είναι δούμε. Και ένας καλός τρόπος. Για να δούμε, ναι, Αλέξη. Μακάρι να πάμε καλά, να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Σίγουρα. Και να μπορέσει να υπάρξει άρση κάποιων περιορισμών, κάποιων απαγορευτικών. Αυτό ακριβώς. Σίγουρα η υγεία προέχει και η υγεία όλων μας και των δικών μας ανθρώπων είναι το σημαντικότερο. Προς το παρόν απολαμβάνεις το βουνό μόνο σου και με το προσωπικό εκεί που είναι σε αναστολή. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είσαι από τους πολύ τυχερούς. Χαίρεσαι αυτή την υπέροχη φύση, αυτές τις ωραίες εικόνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Να είστε καλά και σας περιμένουμε. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Κάνουμε εμείς ωραίο έλκυθρο με τον Κωστή μας. Πρόχνεις και πάμε μέχρι κάτω. Έτσι, μια κατεβασιά.